Είμαι Λαπίθιο, Πρόεδρος τη ΨΕΜ. Γεια σου, Γιάννη. Ποιο είναι ο στόχο τη σημερινή κινητοποίηση, Καταρχά, εμεί θέλουμε να χαιρετήσουμε του χιλιάδε μαθητέ σε όλη την Κύπρο, ε, όπου απέχαναν από την τρίτη και περίοδο, από το παραλίμνη μέχρι και την πόλη Χρυσογού. Ήταν ξεκάθαρη η θέση τη ΨΕΜ ε, ε, σχετικά με σε Είχαμε ξεκαθαρίσει επίση και τη θέση μα για την Μέτρα. Ε, η πρώτη, το πρώτο δυναμικό μέτρο είναι αυτό. Αν δεν δούμε καμία αντίδραση από πλευρά Υπουργείου ή καμία αλλαγή, αν δεν υπάρξει δηλαδή, η τροποποίηση του νόμου και η πλήρη καταργήση των εξαρτών τετράμινο, έχουμε προοδοποιήσει ότι θα πάμε σε ακόμα πιο δυναμικά μέτρα. Γιάννη, δηλαδή, επειδή. Δηλαδή, μπορεί να μην προχωρήσει. Ναι. Ραφαέλα, ναι, είπε, έβαλε την ερώτηση στο Γιάννη και μετά θα το ρωτήσουμε κι εμεί σε, σε σχέση με, τις, την δηλαδή, Δηλαδή, μπορεί να μην καθίσετε καν σε εξετάσει ένα τετράμινο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δεν μπορώ να σα πω σίγουρα. Γιατί θα πρέπει να δούμε εντό των ημερών τι αντιδράσει από το πλευρά Υπουργείου Παιδεία. Που αν δεν υπάρξουν, θα γράψουμε με την υπόλοιπη γραμματεία να δούμε πώ κινούμαστε μετά. Αυτό αντιλαμβάνεσαι όμω πώ θα έχει επιπτώσει για εσά ω μαθητέ. Εννοείται, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τι όποιε κυρώσει και αν υπάρξουν. Γιατί ε, η θέση τη ΨΕΜ είναι πάγια ε, από τι προηγούμενε γραμματείε τη ΨΕΜ. Έχει, είναι εδώ και τα τελευταία τρία χρόνια που μιλάμε για σε και δεν είσαι ποτέ. Γι' αυτό. Είμαστε και τόσο απολύτοι σε αυτό το θέμα. Και έχουμε όλη την καλή διάθεση, βέβαια, εάν υπάρξει τροποποίηση και πλήρε καρύζο ανατράμινο, να κάτσουμε επιτέλου σε ένα ουσιαστικό και επικοινωνικό διάλογο ε, για έναν σωστό τρόπο να αξιολογήσουμε το μαθητή, που στόχο του και μόνο θα έχει το συμφέρον του μαθητή. Και να παλέψουμε για ένα, ε, όντως ένα σχολείο που θα μα παρέχει ολοπλευρημόρφωση μόρφωση και θα μα καλλιεργεί πραγματικά την κριτική σκέψη. Δηλαδή, ένα σχολείο ανθρώπινο και απολύτω δημοκρατικό. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή αυτό ο διάλογο διεξαγόταν για χρόνια τώρα, εντάξει, μέχρι που καταλήξαμε Κύριε... σε αυτό το θεσμό των εξετάσεων ανατετράμινα, εσύ λε ότι θέλετε πλήρη κατάργηση του θεσμού και να καθίσετε από την αρχή να κάνετε αυτό το διάλογο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι και πάλι χρονοβόρο και μπορεί να πάρει άλλα τόσα χρόνια μέχρι ότου να γίνεται σωστή αξιολόγηση, εκτό και αν προτιμάτε το εφιστάμενο σύστημα που κάνατε γύρω στα 30 διαγωνίσματα μέχρι τώρα, απροόπτα και προειδοποιημένα. Ναι. Κύριε Ζωκράτο, ναι, ε, εμεί είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπήρξε ποτέ διάλογο ναι. από πλευρά Υπουργείου. Ε, όταν εμεί καταθέσαμε προτάσει, αντιπροτάσει, συμβιβαστικέ κιόλα, γιατί είχαμε ε, υποχωρήσει με την έννοια με τι προτάσει που είχαμε κατεβάσει τόσο εμεί, όσο και οι εκπαιδευτικοί φορεί και καθηγητέ μα. Δεν υπήρξε ποτέ από πλευρά Υπουργείου, γιατί δεν εισακούστηκαν ποτέ. Το πρώτο. Το και δεύτερο. Οι εκπαιδευτικοί εισακούστηκαν και έλεγαν ότι κάποιε ήταν σε συνάρτηση μαζί με του μαθητέ. Εκτό και αν απορρίπτεται αυτό που λέμε δεν υπήρξε. Υπηρευτική. Αυτό απορρίπτεται γιατί ναι, ήταν κοντά οι προτάσει μα, αλλά δεν υπήρξε ποτέ. Ε, Μάλιστα. Άρα δεν σα αντιπροσώπευαν, λέτε, παρά το γεγονό ότι έφεραν δικέ σα προτάσει και δικέ σα προτάσει στο τραπέζι. Ναι, ήταν παρόμοιε, ήταν κοντά οι προτάσει μα. Ναι. Όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγηση, εμεί είχαμε πει ότι ούτε το προηγούμενο σύστημα μα ικανοποιεί σαν μαθητέ. Και μα αρέσει, αλλά ούτε αυτό που μα έφερε το Υπουργείο φέτο, το εφιστάμενο. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά βέβαια ότι αυτό που έχουμε φέτο είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Δηλαδή, αντί δηλαδή να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω-πίσω. Γι' αυτό έχουμε πει. Να υπάρξει πλήρε καλή στο εξωτερικό τετράμινο και να κάτσουμε, ναι, είναι χρονοβόρο. Πρέπει να κάτσουμε πολύ, να, να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε του μάχε πειραματό και να βλέπουμε αν θα πετύχει ή όχι. Πρέπει να είμαστε σίγουροι κατά μεγάλη πιθανότητα, γιατί φαίνεται και από πλευρά Υπουργείου ότι δεν υπήρξε ποτέ σιγουριά από το Υπουργείο και φαίνεται και τώρα και από του γονιού. Γιατί ενώ τόσο καιρό μα έλεγαν οι γονεί ότι είναι υπέρ, τώρα αναγνωρίζουν κάποια λάθη με άλλε δηλώσει και του κύριου Νικηφόρου. Οπότε για μα πρέπει να υπάρξει πλήρη κάρτα και να κάτσουμε στο τραπέζι να δούμε μαζί με του καθηγητέ και του υπόλοιπου εκπαιδευτικού φορεί. Ο, φορείς κ. Στο Γιάννη, ο κ. Δικηφόρου, αλλά είχε πει, είχε πει ότι ο τρόπο με τον οποίο κάποιοι επιχείρησαν να εφαρμόσουν το θεσμό υποδεικνύει ότι προσπαθούν να σαμποτάρουν τι εξετάσει ένα τετράμινο. Δηλαδή με τα σχεδόν καθημερινά διαγωνίσματα αυτά την 20 λεπτή άσκηση. Και επίση ελέγχθηκε ότι θα πρέπει να καθίσουν κάτω και να δουν ακριβώ πώ. Υπάρχει πώ συνομολογείται μία εγκύκλιο η οποία δεν θα επιβαρύνει τα παιδιά στο τέλο τη ημέρα με περισσότερε ασκήσει γραπτέ. Αυτό έχει γίνει, γιατί άκουσα τι δηλώσει του κ. Νικηφόρου. Ε, κύριε Σοκράτου, mm -hmm. όλα περιστρέφονται γύρω από τι εξετάσει. Όλα αυτά γίνονται για τι εξετάσει. Εμεί έχουμε πει ότι είμαστε διαθετημένοι, αν φύγουν οι εξετάσει ένα τετράμινο, αν καταργηθούν, να ξεκινήσουμε από εδώ που είναι το Υπουργείο. Δηλαδή, οι 45 λεπτά να μείνουν, τα 20 λεπτά στον προφορικό, στην προφορική να αξιολογήσουν το μαθητή και το project να μείνουν. Και να ξεκινήσουμε από εκεί και εκεί Μάλιστα. να χτίσουμε ένα καλό σύστημα για αξιολογήσει του μαθητή. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, Γιάννη. Ε, προειδοποιήσατε ότι θα ενταθούν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, με ποιο τρόπο. Γιατί το Υπουργείο σα απαντά ότι θα μπουν απουσίε κανονικά. Αλλά θα τη φορτωθείτε και όλα στην ύλη και αυτό προνοείται μέσα από του κανονισμού. Σεβόμαστε, ξαναλέω, απόλυτα του κανονισμού. Ε, για τα, από το Υπουργείο Παιδεία. Uh -huh. ε, αυτό που δεν μπορώ να σα πω τώρα με το τι μέτρα θα προχωρήσουμε, γιατί πρέπει να μιλήσουμε την υπόλοιπη γραμματεία uh -huh. για να δούμε το πώ προχωρούμε. Uh -huh. Δεν μπορώ να σα πω κάτι και μετά να το αναιρέσω. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Ραφαέλα. Να, να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ.